Κοντά μας στο scouter.gr, ο Tower των Ring, ο Κώστας Αγγελής μαζί μας. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ καταρχήν το scouter και σένα προσωπικά για τη συνέντευξη και το αφιέρωμα που είναι. Θέλω να σε ρωτήσω, πώς πήρες την απόφαση να ασχοληθείς με τις πολεμικές τέχνες? Πριν 10 χρόνια, είχα ασχοληθεί 10 χρόνια με το kickbox, στα 17 μου, στα 18 μου. Ήρθε ένα ωραίο βράδυ ο ξάδερφός μου, ο οποίος με φιλοξενούσε και μου λέει κάνω kickbox. Λέω ωραία, λέω θα έρθω και εγώ μαζί αύριο. Πήγαμε, κόλλησα, αγάπησα, ερωτεύτηκα και έκανα κάποια πράγματα, προχώρησα και θα συνεχίσω. Σε ποιες ελληνικές διοργανώσεις έχεις παίξει? Γιατί ξέρουμε ότι έχεις παίξει σε μεγάλες ελληνικές διοργανώσεις, αλλά θέλω να μου πεις λίγο και τις συμμετοχές σου στο εξωτερικό. Έχω παίξει σχεδόν σε όλες τις διοργανώσεις. Έχω από τον Olympics στο Battle, έχω παίξει στο Iron Challenge, στο Gladiators Night που γίνεται στη Χαλκίδα και σε άλλες πολλές. Έχω παίξει στο εξωτερικό στο Super Combat πέρσι συγκεκριμένα, στη 16άδα που κάνουν, στο τουρνά που κάνουν, η οποία είναι και μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις στην Ευρώπη. Πόσο ύψος έχεις? 2-3. Πώς βγήκε λοιπόν το Tower, Κώστα? Το Tower βγήκε πέρσι, μετά τον αγώνα μου από τη διεκδίκηση με τη ζώνη στην WKF. Είχε αυτή τη φαϊνή ιδέα ο Στέφανος Κωνσταντινίδης. Τον ευχαριστώ γιατί έμεινε, ήταν και καλό και έμεινε. Και τον ευχαριστώ βέβαια και για πολλά πράγματα που γίνανε πέρσι και για τον τρόπο που με βοήθησε. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει σε έναν αθλητή ο προπονητής του? Σημαντικότερο ρόλο. Αν δεν έχεις έναν καλό προπονητή να σε βοηθήσει, δεν καταφέρνεις κάτι. Ο αθλητής στον αγώνα, όταν παίζεις έναν αγώνα, δεν είσαι μόνος σου. Είσαι μόνος πάνω στο ring. Τα αυτιά σου πρέπει να είναι στη γωνία σου. Να ακούς τη γωνία σου, τι θα σου πει. Πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη στον άνθρωπο που έχεις δίπλα σου, έτσι ώστε να έχεις καλή ψυχολογία. Ότι ανεβαίνω πάνω, παίζω και αυτός που είναι πίσω μου ξέρει τα λάθη μου, βλέπει τα λάθη του άλλου μου. Μπορεί να μου πει τι να κάνω, έτσι ώστε να καταφέρω το χτύπημα που πρέπει και να έχουμε είτε το νοκάουτ είτε την νίκη στο παιχνίδι στα σημεία. Κώστα, πόσο δύσκολος είναι ο πρωταθλητισμός στις μέρες μας? Αν ένα παιδί στην Ελλάδα δεν δουλέψει, να βγάλει λεφτά έτσι ώστε να μπορεί να κάνει αυτό που αγαπάει και να προχωρήσει και επαγγελματικά, δεν γίνεται κάτι. Όσο και να έχει διαφημιστεί και το άθλημά μας και να έχει ανέβει, πέρα από τον Μιχάλη τον Ζαμπίδη, κανείς άλλος δεν έχει την οικονομική βοήθεια που πρέπει, έτσι ώστε να φτάσει στο επίπεδο του Ζαμπίδη. Θέλω να στείλεις ευχαριστίες και για τη χρονιά που πέρασε και για τα μέχρι τώρα σε άτομα που σε βοηθήσανε, που ήταν δίπλα σου και μετά τις αλλαγές σου και πριν τις αλλαγές σου. Όταν ασχολείσαι 10 χρόνια, έχεις να δώσεις πολλούς ανθρώπους. Καταρχήν θα ευχαριστήσω τον ξαδερφό μου. Με πήρε από το χεράκι και με πήγε στη σχολή, τον Γιάννη. Από εκεί και πέρα οι κολλητοί, οι φίλοι, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Ο Παναγιώτης Ζαταταριώφ, ο Παναγιώτης Τρουμπούλης, ο Σταύρος Ξαγουστίδης, όπως είπαμε, ο οποίος είχε κάνει και ταξίδι μαζί μου στη Ρουμανία, Super Combat, και ήταν η γωνία μου και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Μετά είναι οι δάσκαλοι που παίζουν σημαντικό ρόλο. Τον Παναγιώτη τον Δρίνα ευχαριστώ που με πήρε από μικρό παιδί, με έφτασε και με έφτασε και μου έμαθε πράγματα μέχρι και το τέλος. Τώρα πλέον στον Γιώργο Σενεκίδη, να ευχαριστήσω τον Βασίλη τον Μπάλη, διατροφολόγο, με βοηθούσε χρόνια και θα με βοηθάει ακόμη. Το Paradise Gym στον Κορυδαλό που πάω και κάνω τα βάρη μου. Τον κύριο Γιώργο Σουρανάκη και της Open Trade με έχει στηρίξει πάρα πολύ, την Iron Team Security, την Everlast και άλλοι πολλοί βέβαια πίσω να ξεχνάω, γιατί ένας αθλητής δεν είναι μόνος του, είναι ολόκληρη ομάδα από πίσω.